Καλώσω τον κύριο Δήμο Αναστόπουλο, υπεύθυνο του τμήματος επόπτευσης, φύλαξης του φορέα διαχείρισης Πάρνανα, Μουστού, Μενάλη και Μονοδασίας. Καλησπέρα σας και από μένα, αξιότιμη κυρία Βουλευτά, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι. Ο φορέας διαχείρισης όρους Πάρνανα και Βροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με τους νόμους 2742 του 1999 και το 3044 του 2002. Με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνανα και Βροτόπου Μουστού. Με βάση τον πρόσφατο νόμο του 4519 του 2018 για τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο φορέας διαχείρισης όρους Πάρνανα και Βροτόπου Μουστού μετανομάστηκε σε φορέα διαχείρισης Πάρνανα, Μουστού, Μενάλου και Μονοβασίας, όπου η χωρική του αρμοδιότητα αυξάνεται σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη περιοχή ευθύνης 14 περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Γενικός σκοπός του φορέα διαχείρισης είναι η ανάσχηση της απώλειας και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής με την επίτευξη μιας ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών και οικοτόπων με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον καθώς και των αξιόλογων τοπίων. Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του μοναδικού για την πολύπλευρη αξία του οικοσυστήματος της περιοχής και εξορρόπηση των σχέσεων φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τον υγρότοπο Μουστού, αυτός περιλαμβάνει επιμέρους υγροτόπους που παλαιότερα συνδέονταν μεταξύ τους, όπου είναι η λιμνοθάλασσα του Μουστού, το Χερονήσι, η παλιά κήτη του Βρασιάκη κοντά στον ομώνυμο Λόφο και το έλος των κάτω Βερβαίνων βόρεια του παραλίου Άσπρους. Και οι τρεις υγρότοποι έχουν σχηματιστεί από τη δράση των ποταμών Τάνου και Βρασιάτη και από υπόγεια νερά. Η λιμνοθάλασσα του Μουστού δέχεται γλυκά νερά από πηγή και θαλασσινό νερό από το κανάλι. Στην περιοχή φωλιάζουν ορισμένα προστατευόμενα είδη υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών και είναι κυρίως σημαντική για τη διαχύμαση και τη μεταναστεύσή τους. Ο υγρότοπος Μουστού φιλοξενεί πολλά σπάνια απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογο μεγέθους υγρότοπος στην Ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς το βορρά τα μεταναστευτικά πουλιά που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές Ελλάδας. Η περιοχή είναι επίσης σημαντική λόγω της παρουσίας της βίδρας και του τσακαλιού. Για τους παραπάνω λόγους έχει χαρακτηριστεί ο υγρότοπος του Μουστού ως περιοχή απόλυτης προστασίας φύσης, όπου επιτρέπεται μόνο επιστημονική έρευνη και καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης είναι ειδική ζώνη διατήρησης του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura και είναι και καταφύγιο άγρια ζωής. Η δράση του φορέα διαχείρισης στον υγρότοπο. Στο πλαίσιο της φύλαξης και επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής, κατά τη θερινή περίοδο δίνεται έμφαση στην πυροπροστασία κυρίως για τις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και τις περιοχές προστασίας της φύσης. Για το σκοπό αυτό, δύο φύλακες του φορέα διαχείρισης με ένα αγροτικό όχημα, το οποίο φέρει δεξαμενή και σύστημα πυρόσβεσης και με περιοχή ευθύνη την παιδινή προστατευόμενη περιοχή, εποπτεύουν στον υγρότοπο Μουστού, συνεπικουρώντας το έργο της πυροσβεστικής υπερηχείας. Ο φορέας διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεχή προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής, λαμβάνει μέτρα και ενέργειες με σκοπό την ανάσχηση της απώλειας και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής, έχοντας ήδη υλοποιήσει τις παρακάτω δράσεις. Συστηματική παρακολούθηση ειδών και των τύπων οικοτόπων αφορά σε ένα τριετές έργο, κατά το οποίο έγινε συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων. Για την περίπτωση του Μουστού, γίνεται ετησίως καταγραφή της ονιθοπανίδας από το προσωπικό του φορέα σε συνεργασία με την ορνηθολογική εταιρεία. Επίσης, έγινε επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση της λιμνοθάλασσας του Μουστού, ένα έργο που υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Φυοτόπων Υγροτόπων, το γνωστό μας ΕΚΔΙ, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων τη λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική αποτύπωση και την αναγνώριση των ορίων του υγροτόπου και χαρτογράφησή του σε βάθος 40 χρονών. Τα αποτελέσματα του έργου κατέδειξαν απώλεια της υγροτοπικής έκτασης του Μουστού περίπου στο 40% κατά τα έτη του 1973 με το 2012, διάστημα κατά το οποίο υπήρξε έντονη αλλαγή χρήσης γης, κυρίως σε καλλιέργειες. Επίσης έγινε παρακολούθηση φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων της λιμνοθάλασσας του Μουστού. Η δράση αυτή αφορά στην εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων,
ήταν η πρώτη φορά που έγιναν συστηματικές αναλύσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της πιθανής ρήπασης των υδάτων της Μηνοθάλασσας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής έγινε επίσης παρακολούθηση των πιέσεων που ασκούνται στον υγρότοπο, κυρίως από τη γειτονική, γεωργική και τουριστική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι οι συνθήκες οξύτητας που καταγράφηκαν είναι εντός φυσιολογικών ορίων και είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών. Τα ύδατα στον υγρότοπο είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και άδρευση των κυτριαζόντων και καλλιεργειών. Η καταγραφή των υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών ουσιών αζότου και φωσφόρου φαίνεται να οφείλεται σε ρήπαση γεωργικής προέλευσης. Επίσης, λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων θρεπτικών ουσιών, ο κίνδυνος ευτροφισμού των υδάτων στον υγρότοπο είναι υπαρκτός και σοβαρός και χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση στα επίπεδα χλωροφύλης και στον όγκο και τη σύσταση της βιομάδας του φυτοπλακτών. Στο πλαίσιο της προστασίας ειδών χλωρίδας και πανίδας, ο φορέας διαχείρισης τα τελευταία χρόνια προβαίνει κατά τη θερινή περίοδο σε σήμανση της περιοχής με κρίνους της θάλασσας. Πρόκειται για ένα είδος που φύγεται σε αμμώδεις θαλάσσιες ακτές της Μεσογείου και εντοπίζεται σε μικρούς πληθυσμούς στην ακτή Πόρτες, εντός της περιοχής απολύτου προστασίας φύσης. Επίσης, τοποθετούνται πινακίδες ενημέρωσης των επισκεπτών και των κατοίκων της προστατευόμενης περιοχής για πιθανά περιστατικά οτοκίας, θαλάσσιας χελώνας, καρέτα-καρέτα, προκειμένου να ενημερώνει ο φορέας διαχείριση στο κοινό για τις πιθανές θέσεις και να τις προστατεύει με τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων. Είναι δεδομένο ότι έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν θέσεις οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στην ευρέτη περιοχή του αγωγικού κόρπου. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας, ο φορέας διαχείρισης έχει προβεί και σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Από το πλήθος αυτών, αξίζει να αναφέρουμε τις παρακάτω ως μερικές από τις πιο σημαντικές. Εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης σχετικά με τη σημαντική βιοποικιλότητα και τα ευαίσθητα φυσικά οικοσύστηματα της περιοχής και εγκατάσταση πινακίδων με τον κώδικα καλής συμπεριφοράς των επισκεπτών σε όλη την περιοχή του υγρότοπου του Μουστού. Τοποθέτηση μπάρας απαγόρευσης κίνησης αυτοκινήτων στο παραλιακό τμήμα της περιοχής απολύτου προστασίας της φύσης στην περιοχή Πόρτες, σε συνεργασία με τον Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Συντήρηση φυστάμενων ξυλοκατασκευών στη θέση θέας του Μουστού με αντικατάσταση του φράχτη και τοποθέτηση νέων παγκακίων και τραπεζοκαθίσματος. Επίσης, διοργάνωση πάνω από 20 εθελοντικών καθαρισμών στις παραλίες Γλυφάδας, Ατσίγκανου, στις Πόρτες, στο Χερονήσι και στο υγρότοπο Μουστού. Καθαρισμός από το προσωπικό του φορέα εντός της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των παρακείμενων καναλιών με τη χρήση του σκάφους του φορέα διαχείρισης. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού όπως χάρτες, φυλάδια, χειρίδια και οδηγοί της προστατευόμενης περιοχής. Επίσης, παραγωγή ταινιών, ντοκιματέρ και διοργάνωση ενημερωτικών ενημερίδων. Διοργάνωση εκδηλώσεων όπως παρατήρηση ορνηθοπανίδας στη Λιμνοθάλασσα Μουστού σε συνεργασία και με άλλους τοπικούς φορείς και ΜΚΟ. Επανένταξη ειδών πανίδας και ορνηθοπανίδας στο φυσικό περιβάλλον. Τέλος, μια άλλη δράση είναι η πραγματοποίηση ξεναγήσεων σχολικών ομάδων και ομάδα επισκεπτών. Για την προβολή της περιοχής, ο φορέας διαχείρισης έχει συμμετάσχει σε αρκετές εκθέσεις όπως το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην έκθεση Ελλάδος Γεύσης στο Περιστέρι Αττικής, στην έκθεση Πελοπόννησος Έξπο και πολλές άλλες. Ο πρόεδρος και το προσωπικό του φορέα διαχείρισης έχουν προβεί σε συνεντεύξεις σε κανάλια τοπικής και εθνικής ευέλειας αλλά και σε κανάλια διαδικτυακής τηλεόρασης, έχουν συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, ενώ γίνεται σε τακτική βάση προβολή της περιοχής και των δράσεων του φορέα διαχείρισης μέσω δελτίων τύπων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Αξίζει να τονίσουμε ότι το συνολικό έργο του φορέα διαχείρισης κατατάχθηκε στην καλύτερη εφτάδα των βηματικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και συμπεριλήφθηκε στην έκδοση Λεύκομα απολογισμός του ΕΠΕΡΑ 2007-2013. Θα ήθελα να σας τονίσω εδώ πέρα ότι ανάμεσα στους 28 φορείς του προστατευόμενου περιοχής, ο φορέας, ο δικός μας βγήκε πρώτος και γι' αυτό και εντάχθηκε και μέσα στην εφτάδα αυτή των βηματικών έργων. Σε γενικές γραμμές πληρούνται οι προϋποθέσεις για αρθρολογική διαχείριση και μακροπρόθεσμη διατήρηση των τύπων οικοτόπων προστατευόμενης περιοχής του υγροτόπου Μουστού, ενώ η κατατόπου μεγάλη ένταση σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες δεν φαίνεται να απειλούν άμεσα την κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων τύπων οικοτόπων ή των αβιωτικών συνθηκών που επηρεάζουν την δομή και τη λειτουργία τους. Τέλος, ο φορέας διαχείρισης Πάλωνα Μουστού, Μενάλου και Μονεβασιάς, παρά τη διεύρυνση της περιοχής ευθύνης του με τον πρόσφατο νόμο για τους φορείς διαχείρισης, θα συνεχίσει εντατικά στην υλοποίηση δράσεων προστασίας και ανάδειξη αυτών των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, ώστε να διαφυλαχθούν και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.